Πάμε στο άλλο που συζητούσα πριν από λίγο με τον αντιπρόεδρο του ΠΙΣ. Περιμένει από εσάς, λέει, να τροποποιήσετε, να φέρετε καινούργια νομοθεσία σύγχρονη που να αγγίζει και αυτό το κομμάτι για καταδικαστέντες ιατρούς, κύριε Υπουργέ. Πού βρίσκεται το όλο θέμα? Καταρχάς, όσον αφορά τις υφιστάμενες καταγγελίες, εμείς αναμένουμε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΙΣ να προχωρήσει με τις δικές του διαδικασίες να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτό για τα συγκεκριμένα. Για τα πιο γενικά που είχε αναφέρει και ο κύριος Γεωργίου πριν, μετά τη δική μου υπουργοποίηση, έχει γίνει συνάντηση με τους εμπλεκόμενους για συζήτηση της ίδιας της προτινόμενης νομοθεσίας. Η νομοθεσία συζητείται μεταξύ νομικής υπηρεσίας και των νομικών συμβούλων του ΠΙΣ, έτσι ώστε να βρεθεί η πρακτική λύση όσον αφορά το πειθαρχικό κομμάτι στη νομοθεσία, για να μπορούν να προχωράει πιο ευέλικτα και ο ίδιος ο ΠΙΣ. Η συζήτηση γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Εμείς έχουμε κάνει τα δικά μας βήματα. Ο κύριος Γεωργίου θα πρέπει να το γνωρίζει που βρίσκεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή, και η διαδικασία είναι εκεί. Αναμένουμε να βρεθεί η λύση. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή τη λύση, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να είναι ευέλικτο το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΙΣ και πρέπει να του δοθούν όλα τα νομικά εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να προχωρήσει με αυτό που πρέπει να γίνει και που είναι οι σημαντικές ποινές για να μπορέσει και το ίδιο το επάγγελμα των γιατρών να λειτουργήσει ορθά. Γιατί στην τριπτική πλειοψηφία των γιατρών μας, οι οποίοι είναι απόλυτα νόμιμοι, να μπορούν οι ίδιοι να αποβάλουν από αυτό το επάγγελμα τα λίγα αγκάθια τα οποία βρίσκονται εκεί και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Συνεπώς, θα έρθει το καινούργιο νομοσχέδιο. Πότε το βλέπετε, δηλαδή, καλό φθινόπωρο να το βλέπουμε να συζητείτε ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής της Υγείας? Αναμένουμε να βρεθεί η λύση. Μόλις βρεθεί η λύση, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο για τον οποίο να μην στείλουμε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Το θέμα είναι ευρύτερο από ποια άποψη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην νομοθεσία, αλλά δεν είναι νομοθετικό, είναι και διαδικαστικό. Δηλαδή, η χρονική διάρκεια για την οποία χρειάζεται μια υπόθεση στο δικαστήριο να εξελιχθεί. Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται στην Κύπρο είναι οι ίδιες που ακολουθούνται και στον υπόλοιπο κόσμο, όπου τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων προχωρούν με τις δικές τους πειθαρχικές διαδικασίες, που είναι ορθό. Η διαφορά μας στην Κύπρο είναι τα χρονικά διαστήματα που χρειάζεται η δικαιοσύνη για να ενεργήσει. Και αυτό είναι το κόλλημα και αυτό είναι το οποίο συζητείται και αναμένουμε εκεί που να συζητηθεί και μεταξύ των δύο, και εμείς θα στηρίξουμε την οποιαδήποτε αποφάση υπάρχει. Η στόχη είναι εκεί και νομίζω η στόχη είναι κοινή από όλους. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε